Μην τα τραβάτε όλα αυτά. Μετά θα λέτε ο υπουργός τους έκανε όλους υπηρέτες. Άσε να το βάλω μοναχός. Δεν έχει πιάσει καλά το άλλο, θα σας φύγει το δρόμο. Κάποιος άλλος. Θα δείτε μέσα στη φωνιά. Θα μας πείτε μια κουβέντα γύρω από το ότι γυρίζετε όλη την Ελλάδα. Χωρίς θα πάμε τώρα δεν μιλάμε για τα κοτόπουλα σιγά για πέστε μου τι πρώτη φορά για μας ένας υπουργός αγροτικής ανάπτυξης γενικά υπουργός έρχεται να δει από κοντά την παραγωγή την δημιουργικότητα των Ελλήνων και ειδικότερα των αγροτών και γύρω από τα αγροτικά προϊόντα πρώτη φορά. Και εσείς σας βλέπουμε πότε στη Μακεδονία, πότε στη Θράκη, πότε στα νησιά. Τι είναι αυτό που σας επηρεάζει? Από συνήθεια. Από συνήθεια. Γιατί εγώ πριν γίνω υπουργός, σαν καθηγητής, ήμουνα πολύ κοντά στους αγρότες, ένεκα και της ερευνητικής μου δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, αυτό δεν κόβεται το χουί. Κατά συνέπεια, χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι κοντά στον κόσμο της παραγωγής και μάλιστα σε πρωτοπόρους παραγωγικούς φορείς όπως η συγκεκριμένη μονάδα. Όταν είσαστε σε συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια των Αθηνών κλπ. Και κάνουμε ζάπινγκ και βλέπουμε ότι είναι ο κύριος υπουργός, εσείς δηλαδή, σταματάμε εκεί για να σας παρακολουθήσουμε γιατί μας αρέσει ο τρόπος που μας τα λέτε. Το θέμα είναι θα έχουμε όμως την εφαρμογή σε όσα μας λέτε? Όχι, θα έχουμε, την έχουμε ήδη την εφαρμογή. Την έχουμε, ναι. Ο κόσμος κάνει μια μεγάλη στροφή αυτή τη στιγμή προς την πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει ότι πραγματικά η γεωργία μπορεί να γίνει πυλώνας ανάπτυξης του τόπου και εν πάση περιπτώσει να δώσει μια διέξοδο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει αυτή τη στιγμή ο τόπος. Και χαίρομαι που, όπως συνέβη και στο παρελθόν, ξανά η γεωργία θα ξαναπαίξει το ρόλο της να αναστήσει τον τόπο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά μας. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Για εσάς προσωπικά το ξέρουμε ότι κάνετε πραγματικά αυτό που τέλος πάντων περιμένει ο κόσμος από εσάς. Το κάνετε. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε, τι να το κάνω εγώ να παράγω, ας πούμε εδώ, τα κοτόπουλα. Τα οποία είναι πρώτης ποιότητας, ομολογουμένως. Αν δεν έχουμε αγοραστικό κοινό. Δεν ισχύει αυτό. Ο κόσμος έχει μια μεγάλη ανάγκη παραγωγή τροφίμων. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ευρώπη. Χτες υποδέχθηκα τον Κινέζο Υπουργό Γεωργίας. Μου είπε ότι η Κίνα έχει γιγάντιες ανάγκες για εισαγωγή τροφίμων. Η χώρα μας, για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, είχαμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας για εξαγωγές ακτινιδίων γύρω στις 45.000 τόνους. Αυτό το διευρύναμε, πήγε στις 85.000 τόνους και μάλιστα μας ζήτησαν με το ίδιο πρωτόκολλο να γίνουν οι εξαγωγές εσπεριδοειδών, γιατί περνώντας από τον κάμπο σας είδα τον κάμπο γεμάτο με πορτοκάλια, όπως επίσης και κεράσια από την Μακεδονία κλπ. Επομένως, η πρόκληση είναι πώς θα καταφέρουμε να χορτάσουμε όλο αυτό τον κόσμο ψωμί. Γι' αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία σε αυτούς που παράγουν κάτι στο αν θα βρούνε
καταναλωτή. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι στα ράφια των καταστημάτων οι τιμές δεν πέφτουν. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Τώρα θίγετε άλλα θέματα. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι γι' αυτό, γιατί... Τώρα σας βρήκαμε. Τώρα σας βρήκαμε. Και δεν θα φύγω, μη στενοχωριέστε. Να δω όμως και τη μονάδα πρώτα. Βέβαια, βέβαια. Θέλω να πω... Μετά θα μας πείτε για τη μονάδα. Θέλω να πω και για την κτηνοτροφία. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το κομμάτι κάνουμε προσπάθειες. Ιδιαίτερα στους ανθρώπους των αστικών κέντρων και της περιφέρειας εν μέρει, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου βλέπουμε πατριώτες μας που έχουν χάσει τις δουλειές τους, έχουν μειωστεί οι μισθοί τους, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ. Και δυσκολεύονται ακόμα και να ικανοποιήσουν τα στοιχειώδη αγαθά για τη διατροφή τους. Εκεί λοιπόν κάνουμε τρία πράγματα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που περιγράφεται. Πρώτον, ποιος είναι ο πιο φτηνότερος τρόπος να δώσεις ένα τρόφιμο? Να το δώσεις δωρεάν. Επομένως κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν είναι το ζητούμενο δώσουμε... αυτό. Αν μου αφήσετε δωρεάν, θα σας πω και τους άλλους δύο. Πρέπει κάποιος να το πληρώσει. Ναι. Λέω αν μου αφήσετε θα σας πω και τους άλλους δύο τρόπους. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο πιο φτηνός τρόπος να δώσεις κάτι είναι να το δώσεις δωρεάν. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε να δώσουμε 5 βασικά αγαθά, δηλαδή ρύζι, μακαρόνια, τυρί, φέτα, κασέρι και λάδι για πρώτη φορά, αξίας 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, σε 660.000 περίπου δικαιούχους σε όλη την Ελλάδα, με ένα δίκτυο κοινωνικών φορέων, γιατί εμείς έχουμε να βρούμε τα λεφτά, έχουμε να βρούμε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και λοιπά, προκειμένου να τα παραδώσουν οι εταιρείες αυτά, αλλά έχουμε πάνω από 600 φορείς που μας βοηθούν στο να βρούμε τους δικαιούχους, δηλαδή το συσίτιο των απόρων, τους πολύτεκνους, τα καπί, την εκκλησία και λοιπά. Για τη βοήθεια των πτωχών. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Θα δώσουμε επίσης αντίστοιχη προσπάθεια με δωρεάν φρούτα και γαλακτοκομικά στα σχολιά όλες τις χώρες, έτσι ναι, ώστε και ακούσαμε, τα παιδιά ότι το ξεκινάτε σιγά σιγά. Η διανομή των τροφίμων έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και 3 εβδομάδες. Δεν θα γίνει, γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Τρίτον, έχουμε ήδη ξεκινήσει δοκιμαστικά τα λεγόμενα farmers market, δηλαδή τις αγορές των αγροτών, όπου προσπαθούμε για να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα των τιμών που επισημαίνεται, να δώσουμε τη δυνατότητα το ράφι, ας πούμε, του Γιώργου να έρθει κατευθείαν κοντά στο ράφι του καταναλωτή. Και να είναι του Γιώργου. Χωρίς στις αγορές των αγροτών, μόνον γεωργοί μπορούν να πουλούν τα προϊόντα τους, όχι έμποροι. Αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στις αγορές των αγροτών και στις λαϊκές αγορές, όπου μπορούν να μπουν και έμποροι, όπως επίσης και μπορούν να μπουν και άλλοι που πουλούν προϊόντα. Άλλου είδους, που... άλλου είδους αγορά αυτή. Βεβαίως. Στην αγορά του αγρότη, σε αυτό που λέμε farmers market, μόνον ο παραγωγός θα μπορεί να πουλάει άμεσα τα προϊόντα του, για να μην βλέπουμε αυτά τα άλματα στις τιμές από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Έτσι ώστε ίσως και αυτός να πάρει ένα λεπτό παραπάνω, αλλά και ο καταναλωτής να μην πληρώσει 3 φορές και 2 φορές απάνω κάτι. Άρα λοιπόν, μαζί με μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων, όπως ο έλεγχος των στοιχείων, όπως τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, το πάντρεμα των δηλώσεων του ΟΣΔΕ με τις Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, προσπαθούμε με πολλά και ποικίλα μέσα να κάνουμε αυτό που είπατε, να δώσουμε φτηνά και καλά προϊόντα ποιοτικά στον καταναλωτή και όσο το δυνατόν φτηνότερα σε αυτή τη συγκυρία που περνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε, άλλωστε έχουμε κι άλλες. Είπε, θα φέρεις ένα που θα κάνει 3 λεπτά ερώτηση. Τώρα αυτός θέλει διάλεξη εδώ. Βέβαια. Στην Κοπριά πάει, θα γίνει λείπασμα. Ε. Ναι. Και θα γίνει εξαιρετικό κρασί. Ε. Ναι. Και το τελευταίο πούπουλο. Λοιπόν, θα δείτε αυτό τώρα. Πάρτε ένα ψωμάκι με φρέσκο λαδάκι. Στον δρόμο σας, πάρτε. Θα πάρουμε μόλις γυρίσουμε. Μόλις θα γυρίσω και θα μιλήσω και μετά, γιατί άμα πιω τώρα και κανένα ψήφι. Κύριε Μπουργέ, θα όχι, εντάξει, θα περπατάμε, να μην σταματάμε. Πάμε. Τι θα τραβάτε αυτά, ρε. Θα τραβάτε τις λάσεις. Είναι ανθρώπους. Μην τις τραβάτε αυτά.
Προχώρα μπροστά, ναι. Φύγει μπροστά. Πάμε από εδώ, ας πούμε, να δούμε τα κοτόπουλα που είναι ζωή. Δηλαδή και το λάδι που βγάζουμε στις ελιές είναι βιολογικό. Οι φυλές είναι βραδείας ανάπτυξης. Άρα δηλαδή χάρη στο ότι εκτρέφονται εδώ μέσα και περπατούν και κάνουν και τις κοπριές τους και η ελιά η ίδια. Και όχι μόνο πλέον αυτό, δεν είναι ότι έχουμε απαγορεύεται να έχει, κάνουμε και χρήση ψεκασμός αυτό θα είναι. Και δεν έχει μείνει και τίποτα σαν χορτάρι, οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε ζυζανιοκτώνα. Κάνουμε μια εναλλαγή στους χώρους βοσκής για να βγαίνει το χορτάρι για να δίνει ποιότητα στο κρέας. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Θυμάσαι όπως σου έλεγα, Σοφία, ότι όπου μπαίνουν κοτόπουλα δεν χρειάζεται να βάζεις φάρμακα και χορτάρι γιατί τα τρώνε. Και με τον τρόπο αυτά και αυτά έχουν πρασινάδια, οπότε νοστιμεύει το κρέας τους και το αυγά τους και λοιπά. Και δεν χρειάζεται και φάρμακα. Άλλες τρεις είναι... τέτοιες οικογενειακές μονάδες είναι σε όλη τη Λαγωνία. Okay. Και ένα λάξ παράγουμε και τροφοδοτούμε πλέον το επόμενο στάδιο, που είναι ένα στάδιο μεταποίησης ουσιαστικά, που είναι η σφαγή, η τυποποίηση και η συσκευασία, για να φτάσουμε στον τελικό καταναλωτή. Το κομμάτι της παράδοσης, της λάσπης, όπως είδατε και εσείς και τα λοιπά, σταματάει εδώ. Από εκεί και πέρα οι κανόνες είναι αυστηρότατοι. Δουλεύουμε σε πλαίσια ISO 22000 και όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές, τόσο ώστε να μπορούμε να βγούμε στις αγορές και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Πολύ ωραία. Μια ιδιαιτερότητα που έχουμε εδώ, είναι πραγματικά η εφαρμογή των κτηνοτροφικών στεγάστρων. Εγκεκριμένων κτηνοτροφικών στεγάστρων που έχουν έγκριση τύπου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κυρία Μαρτζοπούλου. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα κτίρια που βλέπετε. Είναι δηλαδή το αυτά, πρότυπο, δεν χρειάζεται να πάει άδεια. Πώς μπορεί να τα επισκεφθεί κανένας από μέσα, από την άλλη μεριά, ή μπορούμε να πάμε στην πρώτη μονάδα που μπορούμε να πούμε μέσα στο πρώτο. Όπως θα φεύγουμε. Αυτός είναι και ένας τρόπος από την πλευρά μας βοήθεια των ανθρώπων. Διότι αυτό σε λίγο θα πάμε να δούμε μια αντίστοιχη προσπάθεια που θα γίνει στην Τρίπολη σε ό,τι αφορά με τα λεγόμενα κτηνοτροφικά πάρκα. Έτσι ώστε έχοντας κάποια πρότυπα και έχοντας λύσει τα προβλήματα το κράτος με το κράτος, αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε έναν γεωργό ή κτηνοτρόφο επιχειρηματία, πρέπει να κάνουμε γραφειοκρατία. Ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάναμε στον αντίστοιχο βιοτέχνη ή τον βιομήχανο, δηλαδή στη Σύνδο, τι κάναμε για το βιομηχανικό. Πήγε μια περιοχή στη Σύνδο, το κράτος την πήρε και είπε: εδώ θα κάνουμε μια βιομηχανική ζώνη. Ή αντίστοιχα στη Δράμα έχουμε μια βιοτεχνική ζώνη. Αυτό τι σημαίνει? Πριν έρθει ο επιχειρηματίας, το κράτος με τους δικούς του φορείς είπε: αυτή είναι η περιοχή, αυτός είναι ο δρόμος, έτσι θα το φέρουμε το ρεύμα, έτσι θα γίνει ο βιολογικός κλπ. Και στο τέλος, όταν θα έχουν λυθεί περιβαλλοντολογικοί όροι κλπ. Τα απόβλητα και οτιδήποτε θα γίνει. Και στο τέλος ήρθε το κράτος και είπε ότι αυτό είναι έτοιμο, το έχω κόψει οικόπεδα και λέω στον επιχειρηματία: έλα με αυτούς τους κανόνες να κάνεις την επιχείρησή σου. Και θα σου στοιχίζει 1000 ευρώ εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι μία αίτηση σε ένα μέρος και όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και με τους κτηνοτρόφους. Πρέπει να το κάνουμε και με τους ανθρώπους των θερμοκηπίων, πρέπει να το κάνουμε και με τους ιχθυοτρόφους κλπ. Όμως... να λύσουμε αυτά τα προβλήματα εμείς κράτος με κράτος. Το κάνουμε αυτή τη στιγμή σε 2-3 περιοχές για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα λεγόμενα κτηνοτροφικά πάρκα. Το κάνουμε στην Καβάλα με τα λεγόμενα πάρκα θερμοκηπιακά και μάλιστα στην Ξάνθη Καβάλα στην περιοχή. Ήδη προχτές μάλιστα, γιατί και αυτή είναι και πρόσφατη είδηση, αξιοποιούμε ένα μεγάλο γεωθερμικό πεδίο που έχει η περιοχή. Δηλαδή βρήκαμε το πεδίο, το σκάψαμε, φέραμε τη γεωθερμία με τους σωλήνες στην επιφάνεια και λέμε: αυτό είναι τώρα. Ποιος θέλει να έρθει και να κουμπώσει εδώ πάνω τα θερμοκήπια του, να τα ζεσταίνει με αυτό το ζεστό νερό και στη συνέχεια να έχει δηλαδή φτηνή ενέργεια. Και έρχονται τρεις τέτοιες μεγάλες μονάδες τώρα από 100 στρέμματα η κάθε μια για να κάνουν πρόημα και πευτικά και στη Βόρεια Ελλάδα. Αν μου επιτρέψετε, συγγνώμη. Να προσθέσω εδώ και ότι ένα ιδανικό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση που αναφέρατε, Υπουργέ μου, είναι και το βιοαέριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχουν γίνει δύο τέτοιες μονάδες που λειτουργούν με αέριο και τώρα φαντάζομαι και με βιοαέριο. Υπουργέ, εδώ όμως η Λακωνία έχει την ιδιαιτερότητα. Οι κτηνοτροφικές μονάδες, πολλές κτηνοτροφικές μονάδες είναι τα στανοτόπια που λέμε, στα βουνά και στα λαγκάδια.
Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να τους συγκεντρώσουμε, γιατί πώς θα βοσκήσουν. Όχι, δεν λέμε να τους μαζέψουμε όλους σε ένα μέρος. Δεν θέλουμε να κουνήσουμε τους ανθρώπους που υπάρχουν. Πιο πολύ θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που έρχονται να μπουν τώρα σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, την κτηνοτροφική, και να απλουστεύσουμε την είσοδό τους. Με σταύλους πλέον. Όχι, με περιοχές ελεγμένες, δεν είναι μόνο ο Σταύρος. Πρέπει να είναι και ο δρόμος που θα πάει στην ζώνη. Πρέπει να έχει ρεύμα ο άνθρωπος αυτός. Πρέπει να έχει νερό. Μου λένε τα περισσότερα νέα παιδιά στην κτηνοτροφία, νερό να πληθώ. Τελειώνω την κτηνοτροφική μου δουλειά, πάω στην καφετέρια και δεν με αφήνουν να μπω μέσα γιατί μυρίζω. Όσο απίθανο και σας φαίνεται. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να τους λύσουμε. Θέλω όμως. Όλα αυτά. Θα μιλήσουμε τώρα στην. Τα έχουμε λύσει αυτά, τα έχουμε λύσει, θα τα δείτε. Οι οποίες θα κάνανε χειρότερα τα πράγματα. Μια και μιλάμε για κτηνοτροφία, να πω μερικά πράγματα, γιατί όπως είπαμε και από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είπαμε ότι η κτηνοτροφία μας στην Ελλάδα είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας είναι φοβερά ελλειμματική σε κτηνοτροφικά προϊόντα, ιδιαίτερα κόκκινο κρέας, βόηο κρέας κλπ. Και δευτερευόντως και στα άλλα. Και αυτό εν μέρει οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι φοβερά ελλειμματική σε ζωοτροφές. Γι' αυτό και είπαμε ότι αυτή η στρέβλωση της ελληνικής γεωργίας πρέπει να τελειώσει, πρέπει να αναπτυχθούμε στον κτηνοτροφικό τομέα, και για να αναπτυχθούμε στον κτηνοτροφικό τομέα θα αναπτυχθούμε και στη φυτική παραγωγή, στις ζωοτροφές. Αυτές είναι μεγάλες μας προτεραιότητες. Είπαμε μάλιστα στρατηγική επιλογή προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι μια ποιοτική κτηνοτροφική παραγωγή, και χαίρομαι που βρίσκουμε εδώ σε μια τέτοια μονάδα. Μια μονάδα που βλέπουμε να κάνει αυτή τη στροφή σε μια πιο ήπια παραγωγική διαδικασία που σέβεται το ζώο, σέβεται τον καταναλωτή, σέβεται το περιβάλλον. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Επίσης, αυτό το όνειρό μας να κάνουμε τις λεγόμενες συμπράξεις καινοτομίας, δηλαδή όπου πολλοί και ποικίλοι φορείς από όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας, από τη φυτική παραγωγή, από τη ζωοτροφή, από την όπως μονάδα εκτροφής. Κιόλας εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ σαβατιάτικα με τόσο κρύο και λάσπες. Γιατί θέλω να δείξω ότι αυτά είναι τα πρότυπά μας. Και μάλιστα να δούμε και τα παρακάτω βήματα όπως τα είδα. Να κάνουν το δικό τους εξαιρετικό και με σεβασμό στο περιβάλλον σφαγείο και τα παρακάτω προς τον καταναλωτή. Ακόμα και αν τα υποπροϊόντα, το πούμε έτσι, τα υπολοιπόμενα από την σφαγή και το κρέας, εντόστια, πούπουλα, κοπριές, να αξιοποιηθούν όλα αυτά, και το βλέπετε να. Ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Φορτάρι αναπτύσσεται από τη στιγμή που θα τελειώσει το κοπάδι και θα φύγει το φορτάρι, μέσα σε 10-20 μέρες όπως βλέπετε, αρχίζει και ξαναβγαίνει πάλι. Δεν είναι ότι χάνεται τελείως δηλαδή το πράσινο. Λοιπόν, να δούμε τα μικρά και πάμε στο Λίλεξ. Στο παρόν. Θα πάω. Εδώ τώρα για να πάρω μια ιδέα. Πρώτα πρώτα. Ποιος από ρίζε. Ναι. Ωραία. Το παίρνετε από τον οριζό μου, λέει, έχει εδώ ρίζε. Όχι, δεν έχω. Το φέρνω στην Ελλάδα και τελικά. Αγρίνια. Όποιο βρούμε. Τα πουλάκια τώρα είναι τρεις φάσεις και αυτά είναι έτοιμα, βγαίνουν κανονικά. Δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα, απλώς ο καιρός της εβδομάδας βρέχει. Κατάλαβα. Άρα σε λίγο θα βγουν έξω. Έχουμε όλη αυτή την πατέντα που βλέπετε, να το πω πατέντα, είναι σχεδιασμένη από εμάς. Έχει εγκριθεί από το. Έχει αυτόματες ποτίστρες και ταΐστρες. Δηλαδή. Έχει αυτόματες ποτίστρες και ταΐστρες και έχει και ειδικά ανοίγματα, όπως βλέπετε, για να μπορούν να βγαίνουν έξω. Άνοιξε το μικρό. Είναι μη ενσταυλισμένο. Δηλαδή, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να τα ανοίξετε να βγουν για να μπορούν να κινούνται κλπ. Να το δούμε αυτό. Κάντε το πώς το ανοίγετε. Μη φοβάστε, ρε. Είναι πατέρα δική μας, κύριε Υπουργέ. Okay. Είναι και σήμερα η βόρτα. Δεν θα βγαίνουν έξω, ε. Βγαίνουν, αλλά απλώς δεν είναι μικρά ακόμα στην ηλικία αυτά. Είναι καλά, τα φυλάμε λίγο από το κρύο και από το πάνω το πρωί.
Σωστό, σωστό. Επίσημα... Έχει και μεγάλα και μικρά μέσα, δεν ναι, είναι ναι, τις ναι. ίδιες ηλικίες όλα. Είναι τις ίδιες ηλικίες, αλλά είναι το κοπάδι μάνες και δανόνι από τα κατάλαβα. Αυτό θα πει τώρα πραγματικά αγροτικής ανάπτυξης ελευθέρας βοσκής του βιολογικού. Δεν μπορείς να τα μηχανοποιήσεις αυτά. Μα και μόνο που περπατάνε, κάνουν, ασκούνται, εντάξει, βοσκάνε έξω, να φέρουν αέρα, δεν βλέπεις καθαρά από κάτω. Καθαρά εδώ τώρα, τα έχουμε δει τα εντατικά, ένα κλωβός 50-50, ένα τετραγωνικό. Θα σας πω κάτι, εδώ τώρα είναι θεωρητικά οι χειρότερες συνθήκες. Δηλαδή αν ήταν λίγο καλύτερος ο καιρός, θα ήταν όλα αυτά έξω. Είναι λογικό. Στάβο με την κοκκιδίαση, πώς την αντιμετωπίζεις? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κάνουμε εμβόλιο βέβαια. Είναι πανάκριβο. Είναι πανάκριβο, ναι. Δεύτερη, τρίτη μέρα. Πάμε, πάμε γιατί έχουμε πολλά. Ναι, το πρόγραμμα αυτή. Για να φτιάξουμε αυτά τα στερεότυπα, για να στήσουμε όμως τα σιλό. Θέλουμε πολεοδομική άδεια. Δηλαδή, πληρώσαμε 3.000 για την άδεια την πολεοδομική και τίποτα για τα στέγαστρα. Σκεφτείτε. Πρέπει να κάνουμε το σύνολο πρωτοτύπου. Όχι μόνο το κτίριο. Όχι μόνο αυτά. Έχουμε ένα μπλοκ πακέτο πραγμάτων, πάει μαζί και αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή, τα σιλό είναι πλαστικά, τα ξεβιδώνουν και φεύγουμε. Τώρα, χτε. Μετά καθυστερεί η άδεια, καθυστερεί το ρεύμα. Πρέπει να γίνουν όλα μετά. Πρέπει να είμαστε βέβαια να γνωρίζουμε ότι μερικά πράγματα που δημιουργούν κανόνες ασφαλείας. Γιατί σου λέει τώρα αυτό είναι γεμάτο νερό ή τρόφιμο. Άμα πέσει και πλακώσει δύο και σκοτώσει δύο εργάτες, θα πρέπει να είναι. Γι' αυτό σου λέει, άμα το βάλουμε στο πρότυπο μέσα, όπως βάζουμε το στάβλο, θα λέμε και το στάβλο και το ενδεξαμενή νερού και το προάβλιο. Και άμα ακολουθούν αυτούς τους κανόνες, τελείωσε. Ολοκληρωμένη η δουλειά του. Εγώ πιστεύω ότι, κύριε Υπουργέ, η κάθε κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει τα σιλό δίνει και συγκεκριμένους όρους που θα έχει το πέδιλο από κάτω που θα δέσει. Αυτό όμως δεν μπορείς να παραβλέψεις. Ναι, αλλά η ευθύνη είναι δική σου, δεν είναι της εταιρείας. Γιατί εδώ θα φύγει. Γιατί εσύ είσαι αδειοδοτημένος. Αν πέσει όμως. Ναι, αλλά άμα πέσει και χτυπήσει κάποιος, ποιος θα πληρώσει? Οι κανόνες δομής αυτό το σκοπό εξυπηρετούν, εκτός από τις πολεοδομίας ή τους κανόνες έξω, να μην βγάλει ο καθένας. Πρέπει να είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος που θα μπει μέσα γιατί θα φυσήξει ένας αέρας, όπως λες. Γεια σας. Πού είναι ο κύριος Παριγυρόπουλος? Έλα, στην υγειά σας. Όλα να πάνε καλά. Στην υγειά σας. Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι η προσπάθεια που κάνατε... Άμα πιω εγώ τώρα, θα αρχίσω να έχω μόνο... Πώς λένε... Μόνος μου θα είμαι τον Υπουργό. Ο οποίος το παράγει γεωτεχνικός. Θα με βαρεθεί να με ακούει. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και για τη φιλοξενία. Υγεία και να βοηθήσετε τον αγρότη. Θα το βοηθήσουμε. Εγώ βέβαια αργότερα θα σας ρωτήσω και για την αλληλεία. Κάτσε τώρα να πούμε πρώτα τις κτηνοτροφίες. Εντάξει. Μετά λέω, μετά. Εδώ και με κερνάτε. Να σας πω ότι σε λίγες ώρες ουσιαστικά, επειδή είναι Σάββατο δεν μπορέσαμε να τα ανακοινώσουμε, είχαμε αυτά τις μικροαπεργίες. Δουλεύουμε και Σάββατο. Εμείς. Και εμείς δουλεύουμε όπως το βλέπετε. Έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να βοηθήσουμε με τις ζωοτροφές τους κτηνοτρόφους με το πρόγραμμα De Minimis. Έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες και έχουν υπολογιστεί τα ποσά, γίνονται κάποιοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και σήμερα αύριο θα ανακοινώσουμε τα ποσά που θα δοθούν στους πτηνοτρόφους, στους χειροτρόφους και στους έγω και αγελαδοτρόφους ξέχωρα των ορεινών περιοχών και ξέχωρα των παιδινών, γιατί στη μία περίπτωση ο διαχωρισμός αυτός μας επιτρέπει, όπως ακούσατε μας το επέτρεψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενεργοποιήσουμε το άρθρο 68 και να δώσουμε για εκείνη ειδικά την κατηγορία των ορεινών άλλα 5 εκατομμύρια. Επομένως, συνολικά σε αυτές τις κατηγορίες θα μοιράσουμε γύρω στα 30 εκατομμύρια χρήματα για ζωοτροφές αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρουμε πόσο υποφέρουν με την αύξηση των ζωοτροφών οι κτηνοτρόφοι μας. Θέλουμε όμως να πω ότι προσπαθούμε με τα όποια χρήματα εξοικονομούμε να βοηθήσουμε τον κτηνοτρόφο, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουμε και 2-3 ακόμα σκοπούς μας στην κτηνοτροφία. Δηλαδή θα δώσουμε για παράδειγμα στους
χειροτρόφους, αλλά θα δώσουμε σε αυτούς που διατηρούν χειρομητέρες, γιατί θέλουμε ταυτόχρονα να ανεβάσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο για του χρόνου. Θα κάνουμε το ίδιο και στους αγελαδοτρόφους. Δηλαδή θα δώσουμε σε αυτούς που κρατούν θηλυκές μοσχίδες, έτσι ώστε να διπλασιαστεί ή να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός του ζωικού μας κεφαλαίου, που είναι αδύνατο σημείο. Θέλουμε επίσης να το κάνουμε με έναν τρόπο που θα είναι σύνομος και σύμφωνος με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην έχουμε αργότερα πρόστιμα, να είναι με έναν τρόπο δίκαιο, να μην πάρουν μόνο οι ίδιοι που ξαναπήρανε μεγάλα ποσά από την ενιαία ενίσχυση. Παρενθετικά να πω εδώ, μια και την ανέφερα, για τον ΚΑΠ, για την ενιαία ενίσχυση. Σας έχουμε δώσει μετά τη 15η Οκτωβρίου το 50% της ενιαίας ενίσχυσης ως προκαταβολή. Δώσαμε δηλαδή 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, και όπως προβλέπει ο κανονισμός, μετά τη 15η Δεκεμβρίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός, θα δώσουμε το υπόλοιπο 50%, δηλαδή θα δώσουμε άλλο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σκορπισμένα στην περιφέρεια. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία αντιλαμβάνεστε ότι το να δώσει κανείς στην περιφέρεια αυτά τα χρήματα, προσθέστε λοιπόν σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη εκείνη λοιπόν την κατανομή, θέλαμε να βοηθήσουμε ιδιαίτερα αυτούς που δεν πήραν από εκείνη την κατανομή, και μια και βρισκόμαστε στους πτηνοτρόφους, τόσο οι πτηνοτρόφοι όπως και οι χειροτρόφοι δεν έχουν πάρει και δεν παίρνουν χρήματα από την ενιαία ενίσχυση. Γι' αυτό και μας είδατε στο De Minimis να πιάνουμε πρώτα τους χειροτρόφους και τους κτηνοτρόφους. Όμως, θα ήθελα επίσης να πω ότι για πρώτη φορά γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος και των στοιχείων, έτσι ώστε να πιάσουν τα λεφτά τόπο, να πάνε εκεί που πραγματικά ο άλλος έχει πτηνά και τα εκτρέφει ή χειρομητέρες κλπ, έτσι ώστε να μην γίνουν λανθασμένοι χειρισμοί ή λαθροχειρίες στα χρήματα. Γι' αυτό και καθυστερούμε μερικές μέρες για να σιγουρέψουμε όλες αυτές τις 3-4 προτεραιότητες που σας περιέγραψα. Λοιπόν, ναι. Γιατί εδώ που είμαστε με τα χρήματα δεν έχουμε περιθώριο να τα σπαταλούμε πλέον. Έτσι. Πρέπει να πιείτε το τελευταίο λεπτό που θα δώσουμε να πιάσει τόπο. Λοιπόν, δεν έχω καμία ερώτηση. Λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνοτρόφοι έχουν πολλά προβλήματα και πολλά παράπονα από τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Καταταλαιπωρούνται από πολεοδομίες, από ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν το ακαταλόγιστο. Για πείτε μας, εσείς ως υπουργός, θα κάνετε παρεμβάσεις, θα δώσετε γραμμές για να τρέχουν πιο γρήγορα διαδικασίες? Έχουμε κάνει παρεμβάσεις και κάνουμε καθημερινά παρεμβάσεις. Και αν ήσασταν λίγο πριν, όταν περιέγραφα την ιστορία, την προσπάθειά μας με τις ζώνες κτηνοτροφίας, τα πάρκα τα κτηνοτροφικά, σε αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Θέλουμε δηλαδή να είναι, όπως και στον επιχειρηματία λέει η κυβέρνηση, θα κάνω one door key, από μια πόρτα θα μπει, ένα κλειδί θα έχει, και από ένα γραφείο και με μια αίτηση μετά θα προχωρούν όλα. Για να μην πηγαίνει σε 10 φορείς να πάρει κάποιος μια άδεια ή να πάρει 10 φορείς να το ελέγξουν. Σε αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ήρθε ο ΕΦΕΤ σε μας, που ήταν μέχρι τώρα στο Υπουργείο Υγείας, ήρθε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό διευκολύνει, διότι δεν χρειάζεται να πάνε δύο κτηνίατροι, ένας δικός μας από τις κεντρικές υπηρεσίες και ο αντίστοιχος κτηνίατρος από τον ΕΦΕΤ, όπως δεν χρειάζεται να πάει και ο αντίστοιχος κτηνίατρος από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε λίγο. Όλα αυτά πρέπει να απλουστευθούν. Δέστε τις προσπάθειες που κάναμε τελευταία να λύσουμε τα προβλήματα των βοσκοτόπων. Γίνονται καθημερινές συσκέψεις, γιατί οι βοσκότοποι, όπως ξέρετε, ανήκουν στο ΙΠΕΚΑ. Χρειάζεται συνέργεια και συνεργασία των υπηρεσιών μας. Ο κύριος Κορασίδης, που είναι ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου, με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα, εκπροσωπεί το Υπουργείο μας σε αυτές τις συζητήσεις. Είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι συνεργασίες. Φτάνει να αναλογιστείτε, μια και μιλάμε για κτηνοτροφία, ότι η μεγαλύτερη εισρωή στην κτηνοτροφία μας, ιδιαίτερα στην έγω προβατοτροφία μας, είναι ο βοσκότοπος. Για δέστε λοιπόν έναν τόσο σημαντικό πόρο, δεν τον ελέγχει το Υπουργείο. Πρέπει όμως να βρούμε λύση, να συνεργαστούν τα δύο Υπουργεία, πρέπει να κάνουμε χάρτες, πρέπει να έχουμε
πολύ καλά και αηφόρα σχήματα διαχείρισης του βοσκότοπου. Δεν μπορείς ένα βοσκότοπο που μπορεί να το βόσκουν 100 πρόβατα να βάλεις 100.000. Δεν θα έχουν βοσκοτόπο στα αγκόνια μας σε λίγα χρόνια αν πάμε με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, από την άλλη μεριά, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η νέα ΚΑΠ δηλαδή, θα έρθει και θα δώσει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχουν βοσκοτόπους. Γιατί να χάσουμε αυτούς τους πόρους, επειδή δεν καταφέραμε να συνεννοηθούν 2-3 υπουργοί και να μειώσουμε και τις διαχειριστούμε σωστά. Και αυτό, και αυτό. Επομένως, το κάνουμε. Δεν είναι κάτι όμως που θα του λύσει ο Τσαφτάρης σε 2 μήνες. Είναι δύσκολα θέματα, θέλουν προσπάθεια, θέλουμε τη βοήθεια όλων σας και γι' αυτό είμαστε εδώ, όχι μόνο να βοηθήσουμε εμείς, αλλά να μας βοηθήσετε και εσείς σε αυτά τα θέματα. Όλη η κοινωνία θα τα παλέψει μαζί. Ο κύριος Αποστολάκος είναι πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, είναι πρώην βουλευτής Λακωνίας. Δεν είναι πρόεδρος ακόμα. Δεν έγινε θα ακόμα. Γίνει πρόεδρος. Με τι κριτήρια, κύριε Τώρα Υπουργέ. Περιμένουμε. Αφήστε τα αυτά να ανακοινωθούν ναι. και επισήμως. Μετά θα επισήμως, γιατί τώρα δεν είναι σωστό, σωστό να μιλάμε για κάτι φιλόξενοι. Που δεν είναι. Κρατάει τη φέτα του άνθρωπου δεν είναι. Αυτό το είπα, το είπα, το πάρω, αλλά ψάχνει για το σκάνδαλο. Είστε τα 2 λεπτά να βάλει, να πιει. Εδώ είναι όλα ηλεκτρονικά, ελέγχονται από το κομπιούτερ, ζυγίζεται το προϊόν. Οποιοδήποτε έρθει, μπαίνει στο κομπιούτερ, αλλά ξέρω ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα δευτερόλεπτο τι ποσότητα έχω μέσα. Από εδώ και πέρα το συντηρέσιο φτιάχνεται το κομπιούτερ και δίνει εντολές στα διάφορα μοτέρ. Για το μείγμα που θα δει. Το σημαντικό είναι ότι όλα καταγράφονται. Η χνηλασιμότητα είναι 100% εξασφαλισμένη. Κάθε παρτίδα εισερχόμενης εισρωής παίρνει κωδικό παρτίδας. Και υπάρχει δελτίο παραγωγής για κάθε μπάτς που φτιάχνουμε. Άρα, άμα το πάτε το βήμα αυτό τώρα και στα χωράφια δίπλα κάποιος σου κάνει ένα κριθάρι ή σου κάνει το δικό του κτηνοτροφικό κουκί, θα έχετε και τη φυτική παραγωγή. Αυτό. Ναι, και αυτό θα προμηθεύει τις κτηνοτροφικές σας μονάδες που το κάνει ήδη και οι μονάδες το κτηνοτο σφαγείο. Και το σφαγείο των καταναλωτή σε όλη την αλυσίδα. Ήδη υπάρχουν συνεργασίες μακροχρόνιες με παραγωγούς. Αξίζει να σας πούμε ότι εδώ και 10 χρόνια που ξεκινήσαμε, βιολογικές ζωοτροφές υπήρχαν μόνο στην Ιταλία. Πλέον όλα τα καλαμπόκια τα παίρνουν από την Ελλάδα, όλα τα στάρια τα παίρνουν από την Ελλάδα και τα κρυθάρια. Πρόβλημα υπάρχει στις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Όπως το ξέρουμε. Δουλεύουμε γι' αυτό και είπα και στο προηγουμένω στο ξεκίνημα της συζήτησής μας ότι αυτό δεν θα λυθεί αν δεν αναπτύξουμε τα δικά μας όσπρια και ψυχανθή. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ψυχανθή. Δουλεύουμε εδώ και 10 χρόνια από την Ιταλία και τα δουλεύουμε ακόμα με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη στρέβλωση που ήρθε στη γεωργία μας. Επιδοτώντας τα ξηρικά χωράφια, μόνο τα σιτηρά, εξαφανίστηκαν από τα χωράφια αυτά τα όσπρια. Και εξαφανίστηκαν τα όσπρια, τα πρωτεϊνούχα από το δικό μας τραπέζι, οι φακές μας, τα φασόλια, τα ρεβίθια, και εξαφανίστηκαν τα όσπρια και από το δικό σας τραπέζι, δηλαδή το τραπέζι των πουλερικών ή των χειροτροφικών μονάδων. Χάθηκαν οι βίκοι, χάθηκαν τα λαθούρια, χάθηκαν τα κτηνοτροφικά κουκιά, τα λούπινα, τα τριφύλια τώρα. Γι' αυτό λοιπόν είδατε ότι στην παρέμβαση που κάναμε για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, που όπως ανέφερα και αφορούσε τα de minimis για τις μονάδες, είπαμε στην Ευρώπη ότι αν δεν κάνουμε κάτι τώρα για τις ζωοτροφές του χρόνου, στο χρόνο θα είμαστε ξανά στο ίδιο σημείο και με το χέρι έτσι εξαρτώμενοι. Γιατί κανένας δεν με πείθει εμένα ότι του χρόνου, ας το πούμε, η τιμή, η διεθνής τιμή της σόγιας θα πέσει κατακόρυφα. Μη σας πω ότι θα ανέβει. Επομένως, αν λέω δεν επιτρέψετε τώρα, γι' αυτό και μας επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην απέτησή μας αυτή, να δοθεί ενίσχυση στα ψυχανθή από φέτος για να σπείρουν, και θα το δώσουμε τώρα σύντομα, έτσι ώστε τουλάχιστον του χρόνου τέτοιο καιρό να αρχίζουμε να μετριάζουμε το πρόβλημά μας. Με τον ίδιο κανόνα
της ενίσχυσης που έδωσε στα ενεργειακά φυτά. Αυτό είπαμε. Όπως επιτρέψετε εξειδικευμένα να δοθούν έξτρα επιδοτήσεις στα ενεργειακά φυτά, να επιτρέψετε να δοθούν τώρα στα ψυχανθή φυτά. Είπε όμως κάτι. Το γαϊδουράκατο. Έτσι, όχι, όχι. Δεν είναι ζωοτροφή το γαϊδουράκατο. Όχι. Για τα ενεργειακά. Είπε όμως κάτι η Ευρώπη που είναι ενθαρρυντικό. Κάνει δηλαδή τώρα μια οδηγία, ας το πούμε, ένα κατευθυντήρια γραμμή και λέει αυτό που ζήτησε η Ελλάδα θα το επιβάλλει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως υποφέρουμε εμείς, υποφέρει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση με ζωοτροφές. Επομένως, η Ελλάδα ανοίγει το δρόμο σε αυτού του είδους τα βήματα. Όταν πας και τεκμηριώσεις τις θέσεις, μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι λάθος να νομίζουν ότι να δίνουμε τις επιδοτήσεις. Δεν δίνουν τις επιδοτήσεις. Βοηθούν σε έναν μπαχτσέ της Ευρώπης που μπορεί να παράξει αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα, να τους παράξει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, το πορτοκάλι. Και το απολαμβάνουν και αυτοί στις αγορές της Κεντροευρώπης, γιατί και αυτοί θα φάνε τα εξαιρετικά βιολογικά κοτόπουλα ή τα προϊόντα που θα φτιάξετε από εκεί και κάτω τώρα. Επομένως, και έρχονται και 16 εκατομμύρια τουρίστες εδώ. Αυτό είπα την Γερμανίδα συνάδελφο που μας επισκέφτηκε 2 μέρες πριν στο Υπουργείο Υγειορίας. Ότι κοιτάξτε, σε αυτήν την προσπάθεια όλοι είμαστε μαζί. Όπως η Αμερική στη Νέα Υόρκη δεν βλέπει τη Φλόριδα σαν ξένο κομμάτι. Λέει, αν θέλω σαν Νεοϋορκέζος να έχω ένα μέρος να πάω να απολαύσω τη θάλασσα, τις διακοπές, τον ήλιο, την εξαιρετική διατροφή, τα προϊόντα, πρέπει και η Ευρώπη να καταλάβει ότι η Ελλάδα εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Νότο. Πέραν του πολιτισμού της. Σας ευχαριστώ. Αξίζει πάμε. Εδώ να αναφέρουμε ότι είναι ένας από τους 2-3 μήλους όλη την Ελλάδα που κάνουν βιολογικά. Έχετε παραγγείλει τώρα αυτό το σιτάρι σπαστό μπορεί να το πάρει ένας τώρα κτηνοτρόφος. Άρα λοιπόν εσείς δεν παράγετε μόνο για τις δικές σας μονάδες. Άρα αυτή η μονάδα βοηθάει πέραν των δικών σας 6-7 κτηνοτροφικών μονάδων που είναι συμβεβλημένοι. Δίνετε εργαλείο και σε αυτούς που δεν είναι συμβεβλημένοι και εκτός και στα πρόβατα. Για να ξεκινήσουμε πρόβατα όλα. Πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν, οι αλυσίδες διασταυρώνονται. Βέβαια. Δηλαδή είναι το σημαντικό πράγμα. Με τα πόδια θα πάμε στο σφαγείο. Και όλο, και όλο, και όλο αυτό δουλεύει αυτόματα. Ε. Το ξέρω. Καλημέρα. Από εδώ. Θα πάμε στα γραφεία τώρα. Θα περάσουμε μέσα όλη τη γραμμή. Με το πούμε σφαγείο. Έλα, εκεί. Από εδώ πρέπει να περάσουμε. Αφού πηγαίνετε στο σφαγείο, καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Τι επισέτε. Πάμε. Πάμε. Ελάτε. Τη παραγωγή, ελέγχου παραγωγή. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν χρειάζεται να τα γράψουμε. Εδώ είναι που συσκευάζει μηχανές είναι μέσα. Πάμε ανάποδα. Εδώ ουσιαστικά. Άρα έρχονται επειδή εδώ είναι το γαλλικό πράγμα που είναι το παγόνι. Συσκευάζονται. Για την ώρα. Και θεωρούμε ουσιαστικά όλη τη διαδικασία προέκταση της νοικοκυράς εδώ. Εδώ είναι η κουζίνα της. Σε ό,τι αφορά τον οικολογικό τρόπο που διαχειρίζεστε αυτό το. Τι ιδιαιτερότητες έχει σε ό,τι αφορά ένα βιολογικό σφαγείο με ένα συμβατικό. Σαν σφαγείο δεν έχει καμία διαφορά. Μόνο σε ό,τι αφορά τα υπολείμματά του και τον τρόπο που διαχειρίζεται. Εμείς εδώ διαχειριζόμαστε με μια άλλη αντίληψη. Δεν χρησιμοποιούμε χάρτινα τελάρα. Έχουμε σώσει από χάρτινα τελάρα τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 400.000 χάρτινα τελάρα, γιατί χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά. Και επειδή διαχωρίζουμε όλα τα οικοπροϊόντα, πούπουλα, αίμα, έντερα, κόκαλα και ξεκοκάλισμα σαν διαφορετικά προϊόντα. Αυτά τα είναι χρήσιμα και τα πουλάμε. Άρα δεν έχουμε καθόλου υπόλοιπα. Άρα και υποπρόσθετο εισόδημα από την διάθεση αυτών των προϊόντων και προστασία του περιβάλλοντος, γιατί ουσιαστικά δεν μένει τίποτα
για να πειράξουν σαν μόλις. Οι υπόλοιπα μηδέν. Δεν πετάμε τίποτα. Αυτό είναι. Γι' αυτό, αυτό φωνάζουμε. Ούτε αποτελούμε. Δηλαδή, εκεί που κάποιος νομίζει ότι είναι ένα πρόβλημα το πώς θα το διαθέσει το περιβάλλον, ουσιαστικά το πρόβλημα μετατρέπεται σε 180 μοίρες διαφορετικό και γίνεται πλεονέκτημα γιατί έχει εισόδημα από αυτό. Ακόμη και από το πούπουλο. Πάμε. Μακάρι και σπίτια να είναι. Τα σπίτια μας δεν είναι. Έτσι είναι.